Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Διατεθειμένα να δώσουν χώρο στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε ελάχνους των φορολογικών συντελεστών, ενδεχομένως και το 2019, φαίνονται οι θεσμοί. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όπως διαμήνυσε από το συνέδριο του Economist ο κύριος Ρέγλιν, οι θεσμοί, οι δανειστές μας φαίνονται διατεθειμένοι να ανοίξουν την πόρτα για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ήδη από το 2019, σε μια κίνηση που δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα, ανοίγει ένας δρόμος δημοσιονομικής ελάφρυνσης για την χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς περιμένουμε ούτως ή άλλως την μείωση του αφορολόγητου που θα σημάνει επιπλέον χρήματα στην εφορία για όλους μας και ταυτόχρονα έχουμε και το ψαλίδισμα των συντάξεων. Οπότε όλη αυτή η λογική λειτουργεί σε ένα μοντέλο καρότου και μαστιγίου για τους θεσμούς και από τους θεσμούς προς την ελληνική πλευρά. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ρέγκλιν ξεκαθάρισε ότι υπάρχει δυνατότητα να συνδυαστούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που ζητάει ούτως ή άλλως η μνημονιακή εποχή και έχουν συμπεφωνηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τους θεσμούς με την ανάπτυξη που είναι και το βασικό ζητούμενο για την χώρα. Μένει βέβαια να δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, καθώς προφανώς υπάρχει και αντίθετη άποψη. Από την άλλη, υπάρχει μια σκέψη για το πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει αυτό το κλειδί που της δίνεται προκειμένου να μειώσει τους φόρους και προς το ποια κατεύθυνση θα γίνει η μείωση αυτή. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές. Υπάρχει μία που τάσσεται υπέρ της μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα ως ένα άρθρο αντιστάθμισμα για τη μείωση του αφορολόγητου. Υπάρχει η δεύτερη σχολή που λέει ότι οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει βασικά να μειωθούν στα νομικά πρόσωπα στις επιχειρήσεις, προκειμένου αντίστοιχα να υπάρξει αναυξηθεί ανταγωνιστικότητα και να υπάρξει αύξηση στην ανάπτυξη λόγω των καβελτιωμένων αυτών συνθηκών. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια ευνοϊκή συγκυρία για την Ελλάδα, καθώς έστω και με μια εβδομάδα καθυστέρηση. Εγκρίθηκε η υποδόση ενός δισεκατομμύριου ευρώ από τον ESM. Ήταν μια ψυχρολουσία για την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα όταν περιμέναμε την έγκριση, αλλά δεν ήρθε. Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα βαίνουν καλώς και βέβαια όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ενώπιση του κρίσιμου, του πολύ κρίσιμου Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Όπου εκεί αναμένεται να ξεκαθαριστούν τα θέματα και της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης αλλά και του ελληνικού χρέους. Όσο βέβαια για τον συγκυρία, για αυτή, να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, ότι οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή στάθης, αυτή η επίθεση φιλίας από την πλευρά των θεσμών με τα γεωπολιτικά μας, ότι σχετίζεται δηλαδή με τις εξελίξεις στο Σκοπιανό και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένας συσχετισμός, δεν θέλω να μιλήσω για άμεση συσχέτιση, αλλά υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διπλωματικά με τα οικονομικά της χώρας.